Συγκλονιστική μαρτυρία από Κύπριο ιερέα. Με έδερναν 22 μέρες, έκυγαν τα γένια μου με σπίρτα και οι άλλοι γελούσαν. Είναι 90 ετών, αλλά το βλέμμα του πετά ακόμη σφινθήρες όταν μιλά για το όραμα της τότε νεολαίας, που το μόνο που ήθελε ήταν η απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον αγγλικό ζυγό. Για εκείνον τον αγώνα θα μπορούσε να μιλά για ολόκληρες μέρες. Θυμόταν και την τελευταία λεπτομέρεια από τη μέρα της σύλληψής του, μέχρι την ημέρα που απελευθερώθηκε. Θυμόταν τα βασανιστήρια, τις κακουχίες, αλλά και τα λόγια του Άγγλου ανακριτή, που του ζητούσε να δώσει τα ονόματα των αγωνιστών, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο λόγος για τον Πάτερ Γεώργιο Ιωάννου από τη Σωτήρα, ο οποίος είναι μία ανεξάντλητη πηγή γνώσεως του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Τον συναντήσαμε στο Μουσείο Αγώνων στο χωριό του. Μόλις πέρασε την πόρτα της τσίγκινης καλύβας που στεγάζεται το μουσείο, όλα αναβίωσαν στο μυαλό του. Έγινε ξανά 23 ετών, όπως ήταν τότε. Θυμήθηκε τους αγωνιστές που έφυγαν από τη ζωή και την κινηματογραφική απόδραση του Κάριου, του Πίτα, του Τριφωνίδη και του Δημητριάδη. Αναπόλυσε τα τελευταία λόγια που του είπε ο Κάριος, αλλά και πώς ξεγέλασαν τους Άγγλους στην καταμέτρηση των κρατούμενων. Για να μην αρχίσουν έρευνες για τους δραπέτες. Συγκινήθηκε και συνάμα ένιωσε θλίψη, όταν εκείνος ο αγώνας, στον οποίο σκοτώθηκαν τόσοι νέοι, χάθηκε λίγα χρόνια αργότερα με τουρκική εισβολή. Οι κόποι και τα βάσανα τα οποία υπέστησαν δεν ανταμείφθηκαν, αλλά ανταυτού ήρθαν μεγαλύτερα δεινά για το πολύποθο νησί μας. Ο Πάτερ Γεώργιος θυμάται. Δεν μπορώ να κρύψω ότι οι Εγγλέζοι έκαναν όπως οι Τούρκοι, ή ακόμα και χειρότερο από τους Τούρκους. Όταν με έπιασαν εμένα κατόπιν προδοσίας, ήρθαν μια νύχτα, χτύπησαν την πόρτα και άνοιξαν. Το σπίτι ήταν περικυκλωμένο από Εγγλέζους και Τούρκους επικουρικούς. Λες και ήρθαν να πιάσουν κανένα εγκληματία. Έκαναν έρευνα και τα έκαναν όλα άνω κάτω. Είχαν, όπως έλεγαν, πληροφορίες ότι χρησιμοποιούσα όπλα και ότι όρκιζα μέλη της ΕΟΚΑ, της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Όταν τέλειωσαν τον ακάτωμα, μου έβαλαν χειροπέδες και είπαν του διερμηνέα πως το πρωί θα με άφηναν ελεύθερο. Αλλά τελικά χρειάστηκαν 2,5 χρόνια για να γίνω ελεύθερος. Ήξερα τι με περίμενε. Με έσυραν μέσα σε ένα κελί και όταν έφερα το νου μου, είδα ξαπλωμένο έναν άνθρωπο στο πάτωμα και μου λέει: «Έφεραν και σένα εδώ, Πάτερ. Εμένα θα με σκοτώσουν. Εσένα, ίσως σε λυπηθούν γιατί είσαι ιερέας». Αυτός ο άνθρωπος ήταν Γεώργιος Ελευθερίου από την Άχνα. Την άλλη μέρα άρχισαν τα βασανιστήρια και ανακρίσεις. Ήταν ο περιβότιος ανακριτής, ο Ντιέρ. Όταν μπήκα μέσα, τον θυμάμαι μέχρι σήμερα να μου λέει: «Άνθρωποι μας είπαν ότι είσαι της ΕΟΚΑ. Δεν θέλουμε να μας πεις πολλά πράγματα. Να μας πεις μόνο έναν δύο από αυτούς τους κακούργους που σκοτώνουν τους Εγγλέζους και θα σε αφήσουμε να φύγεις. Εάν φοβάσαι, θα σε πάρουμε στην Αγγλία. Έχει Ορθόδοξη Εκκλησία να λειτουργείς εκεί». Εγώ του είπα ότι είμαι Ορθόδοξη ιερέας και δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τότε μου είπε: «Έτσι λένε όλοι. Σε 2 λεπτά όμως θα τα πεις όλα». Έδωσε ένα σύνθημα και αμέσως κατέβηκαν 2 μαντράχαλοι. Άρχισαν να με ξυλοκοπούν επί 22 μέρες. Άναβαν σπίρτα, έκαιγαν τα γένια μου, με κακοποιούσαν και οι άλλοι γελούσαν. Άλλους τους έκαναν πιο βαριά βασανιστήρια από μένα. Εφάρμοζαν την αλυσιδωτή ανάκριση. Αυτές τις μεθόδους τις εφήβηρε πρώτα ο Στάλιν, μετά ο Χίτλερ και μετά οι Εγγλέζοι, εδώ στην Κύπρο. Μετά τα βασανιστήρια, μας έσυραν μέσα σε ένα κελί χωρίς κρεβάτι και χωρίς τίποτα άλλο. Έτσι έμεινα 22 μέρες. Ήρθαν οι δικοί μου να με δουν και δεν τους επέτρεψαν να με δουν. Ύστερα με πήραν στην Πύλα και αργότερα στην Κοκκινοτριμηθιά. Από εκεί απολύθηκα μετά το τέλος του αγώνα και επέστρεψα στην οικογένειά μου. Όταν βλέπω σήμερα τι έγινε με τον αγώνα, δεν έχω λόγια. Λυπάμαι, διότι αυτός ο αγώνας, στον οποίο θυσίασαν τη ζωή τους τόσα παιδιά, τελικά δεν είχε σημασία. Αφού λίγα χρόνια αργότερα οδηγηθήκαμε στην ίδια κατάσταση. Οι μεγάλοι της γης κατάφεραν εκείνο που επιδίωκαν και φτάσαμε στα σημερινά χάλια. Αλλά να μην απογοητευόμαστε, θα έρθει η στιγμή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και θα έρθει η ώρα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Ο πατήρ Γεώργιος Ιωάννου γεννήθηκε στη Σωτήρα το 1932 σε αγροτική οικογένεια. Σε ηλικία 20 ετών αρχίζει τη φίτησή του στην Ιερατική Σχολή και το Σεπτέμβριο του 1955 χειροτονείται ιερέας με πρώτη λειτουργία στην εκκλησία του Άι Στάθη. Έντονη προσφορά έχει στην ανάδειξη των εκκλησιαστικών και άλλων θρησκευτικών μνημείων και όπως ο ίδιος είπε, η Σωτήρα έχει βαθιές ρίζες, τις οποίες οφείλουμε να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Πιστεύει στην καταγραφή της παράδοσης, της ιστορίας και των μνημείων μας, γιατί τα προφορικά χάνονται, ενώ τα γραπτά μένουν. Ο ίδιος είχε πει:
Σε μια εποχή σαν τη δική μας, που ο ηρωισμός και η θυσία χάρη των ιδανικών υποτιμούνται ή πάνε να ξεχαστούν, αποτελεί εθνική ανάγκη να θυμόμαστε εκείνους που ενσάρκωναν τις αρετές της φυλής μας και την ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής. Δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή μορφή της κοινότητας της σωτήρας, με σημαντική και πολυδιάστατη προσφορά, η οποία μεταφέρει γνώσεις και εμπειρίες 8 δεκαετιών. Μια οργανωμένη προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν η ζωή και το έργο του, όπως επίσης και μια εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτόν, θα ήταν μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, αναγνώρισης και θα αποτελούσε πηγή έμπνευσης και παραδειγματισμού.